Μια πάρα πολύ καλή επέμβαση, αλλά εντάξει, σημασία έχει ο βαθμός που πήραμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια έδρα και συνεχίζουμε το στόχο μας που είναι το πρωτάθλημα. Ήταν αυτό που λέγαμε και πριν αρχίσει το παιχνίδι, ότι τελικά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε ένα ντέρμπι. Σίγουρα οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Μπήκαμε αρκετά καλά, πιστεύω, στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν γίνεται, όπως έχω πει και στις προηγούμενες φορές, δεν γίνεται 90 λεπτά να είμαστε εμείς πρωταγωνιστές στο γήπεδο, αλλά εντάξει, καταφέραμε και πήραμε το βαθμό αυτό. Τι έλειψε από τον Παναθηναϊκό για αυτοσυγκέντρωση στο δεύτερο ημίχρονο? Δεν έλειψε αυτοσυγκέντρωση. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιζε στην έδρα του με τον κόσμο του, ήταν πίσω στο σκορ, φυσιολογικό ήταν να πιέσει. Και αυτό έκανε, έπαιξε λίγο πιο επιθετικά ο Ολυμπιακός και μας εντάξει, κουραστήκαμε κι εμείς και δεν βγήκαν κάποιες φάσεις όπως θέλαμε. Εντάξει, συνεχίζουμε. Σας ικανοποιεί το γεγονός ότι ακόμα και τη στιγμή που δεν βρεθήκατε στην καλύτερη βραδιά, όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που όντως υπήρχε πολύ καλή απόδοση από τον Παναθηναϊκό, φεύγετε με βαθμό απέναντι σε έναν συνδιοικητή του τίτλου, παραμένετε στην κορυφή? Σίγουρα είναι ευχάριστο το ότι φεύγουμε από τα τρία ντέρμπι με αίτητη και με 7 βαθμούς. Και εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν κακό το παιχνίδι μας σήμερα. Απλά εντάξει, δεν παίξαμε τη φανταστική μπάλα που παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Απλά για εδώ μέσα ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βρίσκει ο Παναθηναϊκός στον δρόμο του, τον δρόμο προς τον τίτλο? Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τον δρόμο του εδώ και καιρό, πιστεύω. Είχε αλλάξει, Στεφανέ? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, μας βοηθάει όλους, είναι δάσκαλος για μας. Οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια και αυτό πιστεύω, το κλίμα στα αποδυτήρια. Πρώτο ντέρμπι Ιωνίων, εξαγωνιστεί ξανά στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Έχει σηκώσει και πρωτάθλημα με την εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού, εξαγωνιστεί και με την ομάδα νέων, αλλά πολύ διαφορετικό παιχνίδι είναι η αλήθεια. Σίγουρα, πολύ διαφορετικό παιχνίδι, ο κόσμος, τα πάντα επίσης είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε και να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ωραίες στιγμές. Πώς αισθάνεσαι όλη αυτή την εμπειρία, που έχεις κουραστεί να ακούσεις όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά είσαι νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της εθνικής ομάδας, έχεις αποκτήσει πλέον φανέλα βασικού στον Παναθηναϊκό. Το μέλλον σου, πώς το βλέπεις, με σκληρή δουλειά, είναι καθιέρωση? Τίποτα, δεν έχω καθιερωθεί ακόμα. Με 5 αγώνες δεν καθιέρωθηκε κανένας. Απλά συνεχίζω, δουλεύω και να βελτιώσω τις ατέλειές μου πάνω απ' όλα και να συνεχίζω να κάνω την καλή δουλειά και να βοηθάω την ομάδα όποτε μου χρειάζεται.